Γεια σας. Τι καλημέρα. Να απολογηθούμε. Στο εδόλιο. Έχουμε ξεφτυλιστεί. Και λίγα λες. Και λίγα λέω. Βασιλικά όμως. Ναι. Βασιλικά. Δεν είναι ότι και ότι είναι βασιλικά. Αυτές καλύπτουν. Δεν θέλω να πάμε κατευθείαν στον ΠΑΟΚ. Να πούμε αρχικά χρόνια πολλά στους Δημήτριδες και στις Δήμητρες. Σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Σε όλη την πόλη. Ωραία. Έχει τον Άγιο Δημήτριο. Τι γιορτάζουμε λοιπόν σήμερα. Πας και στο πηγάδι εκεί πέρα και πετάς κέρματα. Να πούμε λίγο τα ιστορικά μας, ναι. Έτσι, για να μαθαίνουμε λίγο, αυτά είναι κεντρικά, γιατί όλοι λένε ότι τα ξέρουν, αλλά 9 στους 10 μαύρα τα μεσάνυχτα και νύχτα στάσου. Έτσι, λοιπόν, σήμερα γιορτάζουμε την απελευθέρωση της πόλης. Από ποιους, φίλε Σταύρα? Τους Τούρκους. Μπράβο, Οθωμανική Αυτοκρατορία τότε παρέπε, οι οποίοι είχαν συμμάχους, τους Βουλγάρους, σταθερά, και τους Σέρβους. Τους Σέρβους, τους φίλους μας. Και τους Σέρβους, ναι, τα ξέρετε αυτά. Έτσι, λοιπόν, 26 Οκτωβρίου λοιπόν του 1912 απελευθερώνεται η Θεσσαλονίκη όταν γίνεται μια μάχη μεγάλη, κερδίζουμε στα Γενιτσά. Έτσι, και έρχεται ο στρατός, μπαίνει στην πόλη μια μέρα λίγο πριν, και ώρες μάλλον, λίγο πριν πει ο βουλγάρικος στρατός. Έτσι, είχε μια διαφωνία, υπήρχε, να τα μαθαίνετε αυτά, δεν λέμε μόνο ποδοσφαιρικά, είναι ουσία αυτό. Δηλαδή στην ουσία η πόλη μας είναι ελεύθερη 108 χρόνια. 106, τι 108. 100, λίγα. Πολύ λίγα. Γι' αυτό και λέγονται Παλαιλαδίτες αυτή τη Πελοποννήσου και τη Αθήνα, γιατί έχουν απελευθερωθεί από την Επανάσταση του 1921. Καμιά 100 χρόνια πριν. Μάλιστα, καμιά 100, βέβαια. Τι. 93. Ναι, είχαν, δηλαδή, όταν ελευθερωθήκε η Θεσσαλονίκη, είχαν φάει ήδη τον Καποδίστρια. Βέβαια, υπήρχαν εξελίξεις. Ναι, Σύνταγμα καλλιέργειες, ομλοφικά, είχαν πολύ πράγμα. Ναι. Είχε εκεί πέρα. Υπήρχε μία ανακατοσούρα. Ναι. Και οπότε την ημέρα αυτή απελευθερώνεται η πόλη και εμείς, για να συνδεθούμε με τα καινούργια, περιμέναμε παραμονή της απελευθέρωσης της πόλης να μας κάνει ο ΠΑΟΚ ένα light δωράκι, κερδίζοντας αυτή τη βίντη, η οποία θεωρούσα εγώ, και εγώ κάνω τεράστιο λάθος, έκανα από ό,τι κατάλαβε, εκ του αποτελέσματος, έτσι, ότι θα κάναμε έναν υγιεινό περίπατο. Έτσι πίστευα. Τελικά αποδείχθηκε περίπατο για ακόμη μια φορά ότι δεν υπάρχει εύκολο μάτς. Πρέπει οι 11 που μπαίνουν μέσα να ματώνουν τις φανέλες και αυτά τα κλασικά, να υπάρχει πάθος, να υπάρχει αγωνιστικό πλάνο και να είμαστε ουσιαστικοί. Έλα όμως που δεν ήμασταν. Εμείς μπήκαμε να παίξουμε. Γιατί μπήκαμε να παίξουμε, δεν ξέρουμε. Κωμικοτραγική χθες η ομάδα. Ναι. Έτσι, συμφωνούμε σε αυτό. Συμφωνούμε. Τους κυνηγάω από χθες. Θέλουμε οπότε να αλλάξει το σκηνικό άρδιν. Γιατί η Δευτέρα είναι τώρα, να χθες. Όχι, το Δευτέρα μπαίνεις και δαγκώνεις. Δεν υπάρχει. Βέβαια. Να παίξω. Δεν έχω να παίξω, να κερδίσω θέλω. Έτσι, γιατί εντάξει, όταν τα αποτελέσματα διπλώνουν τα άσχημα, με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί στον αφανισμό. Και εμείς θέλουμε φυσικά την κατάκτηση του τροπαίου και του πρωταθλήματος και του κυπέλου, και φυσικά μας ενδιαφέρει άμεσα το να προχωρήσουμε στην Ευρώπη. Είναι πολύ εύκολο το να προχωρήσεις. Τώρα θέλουμε ένα συνδυασμό αποτελεσμάτων, θέλουμε μια νίκη. Νίκη στη Βίντη θέλουμε βασικά. Δύο συστήνες νίκης θέλουμε για να περάσουμε σίγουρα. Άστε. Γιατί αυτό εγώ θεωρώ ότι είναι μέσα στους στόχους. Δηλαδή, όταν η ομάδα έχει μεγαλεπίβολα σχέδια, όπως είναι τα φετινά, δεν πιστεύω ότι μας αρμόζει το να αποκλειστούμε τόσο νωρίς. Είχαμε αποκλειστεί μια φορά πριν καν πούμε στους ομίλους με τις καρδούλες με τη Χέρεφεν. Το θυμάσαι με τον Σάντος. Εκεί ήμασταν. Έτσι. Εκεί μας είχε κάτι μια κέντα, Βασιλιά μου. Ένα πλασέ του Ιβίτς. Δεν είναι αυτό. Άσε οι χαμένες ευκαιρίες. Έχουν χτυπήσει όλα τα δεξιά μπακ. Παίζουμε τον Σαβίνη δεξιμπακ. Α, δεν θυμάμαι αυτό. Ναι. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι η ομάδα πρέπει να προχωρήσει. Στοιχηματικά χθες ακουμπήσαμε αυτή τη Μίλαν. Αυτά τα σιχαμοσιχάματα. Σιχαμοσιχάματα επί δύο. Ναι, επί δύο. Σιχαμοσιχάματα. Ναι. Δηλαδή το ασχημοκακά, άσχημη ομάδα είναι λίγο. Γκαντούζο, δεν μας ακούς, το ξέρω. Ναι. Αλλά αν έχεις κάποιο φίλο Ιταλό, κάποιο φίλο από το Ηράκλειο, γιατί πέρασες και εκεί με εξαιρετική αποτυχία. Αν είσαι κάποιος πρόεδρος κοντών Ελλάδος. Ναι, κάτι να είσαι. Σχέση. Με στοιχειώδη τσίπα. Έτσι. Δηλαδή φύγε. Ζων. Δεν μπορεί. Back vocals, ναι. Πολύ καλά κάνεις και συμπληρώνεις. Ναι. Έτσι πρέπει. Ναι. Πάμε. Λοιπόν, χάσαμε τη Μίλαν, την οποία εγώ την πίστεψα και την έδωσα. Βρήκαμε την Arsenal στοιχηματικά, η οποία είπαμε παίζει μια ομάδα, παίζει καλό ποδόσφαιρο. Δώσαμε τώρα, θα κάνω έτσι ένα μικρό να το καλύψω το χθεσινό. Είπαμε παίξτε μόνο τον Ολυμπιακό, αν θυμάστε. Μπορεί να μην θυμάστε καλά, αλλά λέμε. Παίξτε μόνο τον Ολυμπιακό. Ένα μονό αποτέλεσμα. Είμαι έξαλλο με τη Λειψία. Έξαλλο που είναι 2-0 στο 35 και σβήνει. Και σβήνει, Λειψία, και σταμάτησε, ναι. Στο 35-2-0 και σβήνει. Σε αυτή τη Τζιρίχη τα γκολ μπαίνανε το ένα μετά το άλλο. Και ακυρώνει, και το έχουμε χ, και είναι 3-2. Και το έχω χ, και μου βγάζει 3-3 στο 90 και μου το τραβάει. Ένα, αυτά είναι. Και πέφτουν τον πινελίκι του αιώνα. Αυτό ξέρεις πως γίνεται, Σταύρο. Με ποιο λέω. Με το που μπαίνει τον γκολ, αν καρδιά χτυπάει, έτσι, το τι γίνεται. Παπάπ, να είναι η ενημέρωση. Ξέρεις ότι οι εταιρείες έχουν
άτομα σε όλα τα γήπεδα και βλέπουν. Δεν είναι ένας που βλέπει για όλες τις εταιρείες. Όχι, ρε. Σε τη σελίδα μας δεν κάνει αυτό. Θα φαγωθεί και να την άνε. Όχι, υπάρχει. Και δεν είναι μόνο οι εταιρείες, υπάρχουν και τα site τα συγκεκριμένα. Έτσι, ναι, ναι. Που κάνουν αυτή τη δουλειά. Που θέλουν να σου δώσουν γρήγορα τον goal. Ναι. Εντάξει. Βιάζονται. Δεν βλέπουν VAR, MAR, το ένα το άλλο. Οι επόπτες βιάζονται και την πληρώνουμε εμείς. Έτσι. Άστο, ας αργήσει και 10 δευτερόλεπτα. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο με αυτήν. Να το συνέστημα αυτό τη χαρμολύπη. Ναι. Μπαίνει τον κόλ, πανηγυρίζουμε. Αρχίζει και τάζει. Ναι. Αρχίζει και τάζει. Να, θα φας και εσύ αυτό, θα φας και εσύ εκείνο, ο δίπλα σου, ο απέναντι. Ναι. Κάνει τη σκέψη σου. Έτσι. Και ξαφνικά. 10 άνθρωποι δυστυχισμένοι. Διόρθωση. Τι διόρθωση, ρε φίλε. Δεν το είπε. Το είπε. Δεν βασιζόμαστε σε σένα. Θα το πληρώσει. Γιατί το λε. Ναι. Δηλαδή ο Καρά, ο Βασίλη ο Καρά. Ναι. Θυμάσαι ένα τραγούδι που έλεγε παλαιότερο, γιατί εσύ μπορεί να ζούμε ζαφάν αυτών των νυχτερινών μαγαζιών. Εγώ ήμουν. Έλεγε ο Καρά σε μια τεράστια επιτυχία του. Όποιο γουστάρει τη μαγιά, περνάει βέβαια καλά, μα η μαγιά πληρώνεται. Ναι. Δεν το λέει. Το λέει. Δηλαδή δεν μπορεί. Το λέει. Και έχει και απόλυτο. Έχει νόημα. Έχει νόημα, φίλε. Είναι η αλήθεια τη ζωή. Ναι. Μου βγαίνει μπροστά. Ναι. Μου πουλά τρέλα. Ρισκάρει. Λίγο. Μια μεγάλη εταιρεία στοιχηματική, έτσι, η William Hill, άκου τι είχε κάνει. Ο άνθρωπο πόσο μπροστά ήταν. Το οποίο πιστεύω ότι και η Goldbet. Έτσι, σε κάποιο σημείο μπορεί να φτάσει σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, σε ένα παγκόσμιο κύπελο πρόσφατο είχε μπει ένα γκολ το οποίο είχε περάσει, η Αγγλία έπαιζε. Είχε περάσει μπάλα τη γραμμή κανένα 1,5 μέτρο. Παίζεται, λέει ο διαιτητής. Αυτός ο τυφλός. Ναι, έτσι, και ο βοηθός. Ναι, ναι. Και ο άνθρωπος πλήρωσε όλους όσους είχαν παίξει σοπαλία. Το μέτρησε τον γκολ. Ναι. Πλήρωσε δηλαδή κανονικά αυτούς που είχαν παίξει στο άλλο σημείο, ναι, και πληρώθηκε και το λάθος. Λέει, όχι, επειδή δεν είναι δυνατόν. Μάγκες. Δηλαδή, μιλάμε για άντρα. Έτσι. Και να μιλάμε για κολοσσό. Κολοσσός, κολοσσού. Οικονομικά τετράγωνα. Έχεις δει τα παγκάζια της William Hill? Όχι, δεν τα είδα. Απολαυστικά. Δίνουν απίστευτα πράγματα. Να, πολύ ωραία. Να, τέτοιο έχει... στόχο θα έχει και η Goldbet. Θα κοιτάει κατά πάνω. Συνέχεια. Σοφάκι, τι γίνεται, κρύωσες? Δεν σκεπάστηκε το βράδυ? Σκεπάστηκα. Και... τι λέει ο Κωνσταντίνος όμως? Για πες το Κωνσταντίνο. Να δώσουμε χαιρετίσματα. Λέει καλησπέρα στο Βασιλιά και στον ειδικό σύμβουλο γενικών καθηκόντων. Δεν πειράζει, Βασιλιά μου, και οι μεγάλοι παίκτες μια φορά στο τόσο χάνουν. Πάμε να τους τα πάρουμε το Σαββατοκύριακο. Έτσι, αυτό είναι. Εδώ λέγαμε τώρα, επειδή σήμερα δεν έχει πολλά μάτς. Όχι, έχει. Δεν έχει πάρα πολλά, τέλος πάντων. Ναι, τα δουλέψαμε όμως. Τα δουλέψαμε. Είπαμε ότι σε περίπτωση που δεν γίνει θα χωριστούμε εδώ, είμαστε 8 άτομα. Τέσσερις, θα παίξουμε τις παλιές μικρές εστίες και θα βγει ο ανάλογος book να ποντάρει. Πώς να ξεφύγει αυτό? Μηνύματα κατά. Καταρακτώδης βροχή τα μηνύματα. Ο χάμος. Όχι. Τι κάνει. Τι θέλει τώρα. Τέτοιο... άσε να έχουμε τα προβλήματά μας τώρα, ο καθένας τηλέφωνα. Ναι. Δηλαδή σεβαστείτε τη μία ώρα που ερχόμαστε εδώ λίγο να ξεφύγουμε. Έτσι, να πούμε τα δικά μας. Έτσι είναι. Λοιπόν, για πες μου σήμερα, φίλη μας Σοφία, ακαυγωνιέ ηλίθε της εκπομπής. Τι να πούμε, λοιπόν, να πούμε όσοι μας ακούτε. Γιατί μας ακούτε πολύ από ό,τι βλέπω. Χαιρετίσματα να δώσουμε στο Φίλοππο, ο οποίος έχει συντονιστεί. Αρκίλιο Σταύρος να μην μιλάει για μπάσκετ. Πάει, λέει το Μηνιάτικο. Ο Σβέν πώς σου έβαλε, δεν μπορώ να βρω. Όχι, απάντησαν. Απάντησαν. Πόσο? Έβαλε 19 πόντους, αν είδα καλά. 19 έβαλε, όχι ανέβαλε. Αυτό, όχι στο σχόλιο, εννοώ. Μας απάντησαν. Δεν είναι και διασυρμός. Φτιάξτε το λίγο, σ' αφήνω. Δεν είναι διασυρμός. Είναι και τέτοια, ναι. Μπορεί να επαναρθώσει σήμερα. Εμάς βρήκε. Έχει Ευρωλίγκα. Ναι, αυτή είναι η ουσία. Ότι όταν φτάνουμε στην πηγή, εκεί πέρα το πιούμε το νερό, το πρόστιχο, το ξεφτυλισμένο, μην πω την άλλη. Ήταν σε απίστευτο momentum. Τι να πω. Μήπως έκανε καμιά 12 assist. Του γεφόρτωσε εκεί. Ψάχνα το καλύτερο. Σήμερα έχω δύο σημεία. Λοιπόν, για να μιλήσουμε λίγο στοιχηματικά, για πάμε στα σημερινά. Χθες λοιπόν, έτσι, ήμασταν τραγικοί, αστείοι, μέτριοι, έτσι, κατάλληλοι. Όσοι θέλουν να μας δουν συμπαθητικά. Ναι. Βλέπετε ότι δεν φοβόμαστε την κριτική. Εννοείται, έτσι, την κάνουμε μόνοι μας. Πάμε σήμερα λοιπόν στα σημερινά τα μάτια. Την Πούλσα, την εξαγριωμένη, ναι, απέναντι στην Αλάνια του σοκαρισμένου Τζαβέλα μετά την πρόσληψη Άγγελου Αναστασιάδη στην Εθνική. Α, οπότε δύσκολο να τον καλέσει τώρα. Ναι, τι δύσκολο, τελείωσε η Εθνική. Τελείωσε. Ωραία, θα παίξουμε την Πούλσα. Θα κρέμονται σαν τα τζαμπιά εκεί πέρα. Μόλις μπήκα στο Viber, γιατί δέχτηκα πιέσεις και είδα φωτογραφία. Ναι. Έτσι, από τρία άτομα, από αυτή τη φωτογραφία, θέλω να πω, να στιγματίσω. Η μία είναι κοπέλα η οποία δουλεύει για χόμπι σε τεράστιο ζερί της πόλης, η γνωστή σε όλους Αλέκα. Ναι. Τεράστιο, όχι το Λεπαντελέ, ναι, ανταγωνιστικό του Λεπαντελέ. Είδες που το Λεπαντελέ ανεβαίνει. Τώρα θα σε πω για το, ναι, Λεπαντελέ. Έτσι, και βρίσκεται εκ δεξιών της ίσως ο πλουσιότερος άνθρωπος της Θεσσαλονίκης. Ίσως. Όχι, αυτά είναι κρυφά, σιγά σιγά, ναι, θα τα πω.
Και στη μέση υπάρχει μια τραγική φιγούρα που ακούει στο όνομα Αλέκος. Ό,τι χειρότερο έχει βγάλει η Χαλκιδική. Mm-hmm. Τον φέραμε εδώ και δεν είναι η Χαλκιδική να πει ότι έχει βγάλει και πολλά καλά. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, υπάρχει ανταγωνισμό στο χειρότερο. Σχολίασε και χθε την νικήτρια Στέλη να πούμε τον Βασιλιά. Συμφωνήσατε στη σελίδα μα. Α, μπήκε και έκανε επίθεση. Ναι. Μάλιστα, τέλο πάντων. Έτρεπε κάτω. Πα λίγο για τα μάτια και θα ξαναπάμε. Εγώ θα πάρω την μπούσα και θα ποντάρω και στη φόρμα τη Γκλάντμπαχ. Η Gladbach, η οποία είναι δεύτερη στο γερμανικό πρωτάθλημα, με και πρώτη την Dortmund. Στη Freiburg. Εντάξει. Και καλό ποσοστό, να ξέρεις. Ναι, ό,τι είναι πάνω από 2 φράγκα είναι καλό ποσοστό. Ναι. Ωραία. Οπότε σήμερα θα δουλέψεις διάδα ή πάλι θα διάδα θα δουλέψω. Μπράβο. Έχω και την εξάδα. Σιγά σιγά σε βάζω μυαλό. Νιώθω πάρα πολύ καλά. Αγόρι μου, την εξάδα την κάνω ναι. Για να πάρω με τα ψίχουλα να γράψω το ποτέρ. Η διάδα είναι άλλο έργο. Είπαμε οπότε μπούρσα. Μπούρσα και Gladbach. Ναι, φίλε, δεν υπάρχει τώρα. Η μπούσα έμαθα εγώ ότι η Αλάνια σε κάθε παιχνίδι του εκόκκινη. Σε κάθε παιχνίδι. Μιλάμε για καθυστερημένους. Εγώ για σήμερα θα κρεμάσω τα στοιχηματικά μου. 11 assist και ένα στα 11 τρίποντα έχει. Πάνω μας έπεσε. Να ξέρεις Σταύρο, εγώ αν έπαιζα μπάσκετ έχω περισσότερο ποσοστό από ένα στα 11. Και ο πλουσιότερος άνθρωπος για αυτός που αναφέρουμε, ο Κουκ, θα είχε σίγουρα 5 στα 11 μίνιμουμ στα 43 του. Ναι, έτυχε. Μάλιστα, να ξέρεις. Εγώ σήμερα θα κρεμάσω τα στοιχηματικά μου παπούτσια. Ναι, θα ξεκουραστώ και δεν θα παίξω απολύτως τίποτα. Τίποτα. Θα μπω στην Colbet, έχει και άλλους χώρους να κινηθώ. Θα παίξω λίγο light casino εκεί. Θα... Έχει προσφορά που τρέχει για το Σαββατοκύριακο για άλλους εγγεγραμμένους χρήστες να πούμε. Όσοι είστε εγγεγραμμένοι, συνεχίστε στο λογαριασμό σας. Δείτε αν ο λογαριασμός σας είναι μέσα στους τείχηρους. Για να απολαύσετε λοιπόν την προσφορά του Σαββατοκύριακου. Έχουμε και μηδενικές γκανιώτες, έχουμε Ευρωλίγκα σήμερα, ξημερώματα NBA, αύριο Σάββατο έχουμε Ελλάδα Α1 στο μπάσκετ, έχει πολλά. Έχει πολλά πράγματα. Επειδή έχει όμως και Σαββατοκύριακο και θα πρέπει να δείξουμε στον κόσμο τα παιχνίδια. Μπράβο. Ωραία, θα πάμε σε ένα light διάλειμμα γιατί σε βλέπω, σε απασχολούν. Ναι, σου κόβουν τον ερμό. Εντάξει, δεν γίνεται. Θέλει κυνήγι. Εντάξει, κοίτα, μπορεί κάποιοι άνθρωποι να μην είναι ενημερωμένοι ότι έχει γίνει. Μα είναι, μα τα ξέρουν, ξέρεις τι γίνεται. Ναι. Θέλουν να δείξουν τώρα, να, εγώ τον μιλάω, να τα χαζά, να είχαμε να λέγανε. Ρίξου, εγώ εσύ αυτό. Όχι, καλύπτω νομικά εγώ. Όχι, δεν θέλω να πω με λύκη. Θέλω να ευχηθώ. Καλό ούζο στο Λεπαντελέ. Έχουν μαζευτεί εκεί οι παρέες. Σήμερα μην πηγαίνετε άλλοι κύριοι. Έχουμε sold out. Έτσι, γιατί όπως έχω ενημερώσει, η πισίνα λειτουργεί τις τελευταίες 15 ημέρες. Έτσι, έχουν πει τα καινούργια τα καθίσματα. Είδες το open του Προέδρου, γιατί μόνο open βλέπουμε. Ναι, εννοείται, μόνο open. Αυστηρά. Η σχεδιάστρια λέγεται Νικολέτα Παντελέ. Αυτά είναι. Να τα βλέπεις. Γιατί ο οίκος Παντελέ. Εντάξει. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες στο χώρο της γαστρονομικής απόλαυσης. Οι ουρανίσκοι ξεκουράζονται. Πιείτε ούζα άφοβα, έτσι, υπάρχει πάρα πολύ χαρτί που δεν είναι υγείας για να καλυφθείτε οικονομικά. Παίξτε τα λεφτά στην Colbet, κερδίστε και εξοδέψτε τα. Αυτό είναι το μήνυμα λίγο πριν το διάλειμμα. Αν δεν τα κερδίσετε, κουκουλώμα. Πάμε βασιλιά μου. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για Ελλάδα θέλω, Ελλάδα. Έτσι στοιχηματικά. Πω, και χρονικά. Να ξεκινήσουμε. Λάβησα όφη. Λάβησα όφη. Πες την άποψή σου πρώτος και να σε πω εγώ το τι. Κοίτα, εγώ είναι από αυτά τα παιχνίδια που θεωρώ. Είναι 5 και 4 αύριο Σάββατο. Μοιρασμένες αποδόσεις. Φαβορεί η Λάρισα, αλλά ο Όφη τώρα έχει αλλάξει το momentum. Αλλαγή διοξιακού καθεστώτος, κέρδισε τον Ολυμπιακό. Δεν είναι από τα παιχνίδια που τον κοντράρεις. Σε αυτά τα ηλίθια στοιχήματα που παίζω, που κυνηγάω ό,τι να είναι. Αυτά που θες να πάρεις έξι σπίτια και. Ναι. Θα παίξω κόκκινη εγώ σε αυτό. Γιατί είναι και οι δύο ομάδες με ένταση. Θα παίξω κόκκινη. Σταύρο, δηλαδή πραγματικά τώρα θες εδώ να αρχίσεις. Ότι... Δηλαδή εδώ πάμε, ακούνε 30.000, 60.000, 200.000, ένας μόνος κανένας και ξαφνικά λες κόκκινη. Πες κανένα σημείο. Σημείο δεν βλέπω εγώ. Ωραία, no bet. No bet. No bet. Κόκκινη κάρτα, λύσια ξέρεις. Δηλαδή θα παίξουν 90 λεπτά και θα ψάχνουμε εμείς ποιος θα κλωτσίσει τον άλλον, έτσι, πού θα γίνει η ένταση, να ψάχνουμε τη βία δηλαδή. Εκεί πάμε στα εξάρχεια. Να πάμε με κόκκινες όλοι μαζί. Πες μου. Στο live, δες το παιχνίδι. Ναι. Ωραία. Και εκεί πότε, θα μας το κατεβάσει εκεί. Δηλαδή, τώρα εσύ φράγια... οπότε λες κόκκινη κάρτα, εγώ δεν το ακουμπάω. Δεν το ακουμπάω. Ναι, μην πιάσουμε στο κάθε μάτς 2 λεπτά, όχι. Γιατί θέλουμε και τις 9 ή 8 βάρα να κάτσουμε εδώ και έχουμε δουλειές μετά. Λαμία Λεβαδιακός. Λαμία Λιβαδιά, άσο στη Λαμία. Εγώ... τοπικό ντέρμπι σχεδόν. Τοπικό, όχι τοπικό. Θα παίξω χάβο. Κοντά χιλιομετρικά, μην λέω τοπικό. Θα παίξω χάβο. Θα παίξει. Είναι 150 χιλιόμετρα, ωραίο πράγμα. Είναι μεγάλη απόδοση. Θα παίξει χάβο. Το Μάκι, το χάβο, τον Ιωακίμ. Έτσι. Λαμία και άσο οπότε. Ναι. Συμφωνώ και εγώ μαζί σου. Όχι, τη Λαμία, η οποία τη βλέπω και εγώ αναγεννημένη. Έπαιξε καλά και με στον Πανατολικό και στο τελευταίο το μάτς δείχνει σημεία ανάκαμψης. Λοιπόν, Σοφία, σημείωσε λοιπόν εκεί πέρα, γιατί πολύ ξύλο θα φάμε τη Δευτέρα. Ναι. Άσο τη Λαμία. Άσο Λαμία λοιπόν. Ναι. Άσο Λαμία και 2-11.
που συμφωνούμε και οι δύο. Ναι. Το επόμενο μάτς είναι Πανιόνιος Αταπαμυτός. Γκολ γκολ. Οικοί ανέρυθροι. Ο Πανιόνιος. Πες μου λίγο να κάνουμε και μια βοτισούλα έτσι και λίγο βράδα. Είχε πάρει ένα κύπελο ο Πανιόνιος. Έτσι. Το οποίο κέρδισε τον Παναθηναϊκό 0-1. Ποιος έβαλε τον γκολ. Εύκολο αυτό φυσικά. Ποιος έκανε τη σέντρα. Ο Καμίτσης. Τόσο δυνατός. Και τώρα θα σε πάω. Πρέπει να πάω και τα χαβανιό Πανιόνιος και πάρει και ένα, και άλλο ένα κύπελο εναντίον τη ΑΕΚ. 3-1 την κέρδισε. Πες μου δύο από τους τρεις κόρες του Πανιόνιου, αν θυμάσαι. Δύο από τους τρεις κόρες. Ναι. Ο Μπαρζόφ. Ναι, καλά, ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Αλλά... για να ξέρουν, να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι, ο Τεοντόν Μπαρζόφ, στον οποίο αναφέρθηκε και ο Σταύρος, ήταν ένα χαφ, το οποίο Βούλγαρος, ναι. Ο οποίος ήταν εκπληκτικός στα στημένα, έκανε μεγάλη καριέρα στη δόξα δράμας και από τον Πανιόνιο πέρασε μια βόλτα. Ναι. Και ξαφνικά ο Σταύρος είπε τον Μπαρζόφ, ό,τι να είναι με μαγιό. Ναι, λοιπόν. Αυτό το 79 λοιπόν έγινε ο τελικός, Πανιόνιο Σάγια, να ξέρεις. Κοντά έπεσε το Μπαρζόφ. Ναι, ο Παθιακάκης, ο συγχωρεμένος, ναι, ο Εμβολιάδης και ο Αναστόπουλος. Ο Νίκος. Πού να ξέρετε, τι λέω τώρα, και εγώ τα λέω τζάμπα. Λοιπόν, Πανιόνιος Ατρόμητος λοιπόν. Γκολ γκολ. Γκολ γκολ. Πανιόνιος γκολ. Εγώ θα παίξω το διπλό του Ατρόμητου. Ναι. Το διπλό, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό και είναι μια ομάδα η οποία είναι μπροστά, έχουν έχει ψυχολογία, αυτή. Έχουν έκθαμα μεγάλη. Mm. Αλλά ο Ατρόμητος είναι μαζί μας στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, έτσι δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν. Και εσύ είπες οπότε γκολ γκολ, εγώ διπλό τον Αταπαμυτό. Ναι. Θεωρώ μέγιστο λάθος που γίνεται στις αποδόσεις στο Πανετολικό Αστέρας Τρίπολης. Ναι. Ωραία. Δεν ξέρω πόσο το δίνει το over. Το over του Πανετολικού είναι αμέσως ακαδίο χτύπημα 2.70. Είναι τεράστιο λάθος στο Πανετολικό Αστέρα Τρίπολης αυτό το over. Τεράστιο. Μπορεί να είναι και το μεγαλύτερο λάθος της ιστορίας των λαθών του στοιχήματος. Μάλιστα. Εγώ αυτό δεν το ακουμπώ. Είναι μάτς ανοιχτό για κάθε αποτέλεσμα. Είναι έξω από τη ζωή μου. Σιγά μην κάτσω εγώ να πεθάνω. Το τι θα γίνει με τον Πανετολικό που συμπαθώ απεριόριστα, ξέρουμε γιατί για το γνωστό τρίδημο. Έτσι. Μπορμπόκι, Δέλλας, Μπορτζίκας. Ο Αστέρας Τρίπολης είναι σε πολύ κακό φεγγάρι, συγκατεμιά. Και έχει τεράστιο κίνητρο. Πα, το εστιάζει πολύ σωστά. Πώς να μην σε αποθεώσω τώρα. Βλέπει ότι έχει το κομμάτι κατεμιά. Μια ομάδα η Τρίπολη, η οποία σε όλα τα μάτια, τα μεγάλα ντέρμπι, τα έπαιξε πάρα πολύ καλά. Ναι. Σε όλα έχασε τη λεπτομέρεια και είναι στο βυθμό τη βαθμολογία. Ναι, και είναι στο προηγούμενο πάλι ο Κουλούρης του βάζει το 90 γκολ. Ναι, ναι. Ενώ το έχουν γυρίσει. Το ποσοστό εκεί κοντά στα 3 φράγκα που είναι στο διπλό. Ναι. Έχει το ψωμάκι του, αλλά επειδή ο Πανετολικός είναι πολύ ποιοτική ομάδα, εγώ θεωρώ ότι και οι δύο έχουν γκολ και θεωρώ ότι είναι τεράστιο λάθος το over. Ωραία. Πόσο ψηλά. Ωραία. Λοιπόν, over εσύ λες Πανετολικός. Αυτό το παίρνω και πάνω μου, δηλαδή μαζί με τη Λαμία. Ωραία. Είναι σε αυτά που θα παίξω. Μάλιστα. Εμένα έξω από τη ζωή μου αυτό το μάτς. Ναι. Δύσκολο μάτς. Ναι. Λοιπόν. Και υπάρχει μετά στις 28 Δεκάτου, μέρα του μεγάλου όχι, έτσι, το οποίο το είπε ο Ιωάννης Μεταξάς, να το θυμόμαστε και αυτό όλοι, έτσι, 7.30 ΑΕΚ Άρης. Άσος απλώς, έτσι, και ένα 54. Ναι. Και κλεισμένο το θεωρεί η ΑΕΚ, να ενημερώσουμε το φιλοθέαμο κοινό. Ναι. Θα σμπροχτεί η ΑΕΚ διαιτητικά. Παίζει Έλληνας διαιτητής. Αυτό ξαφνικά δεν είναι ντέρμπι. Θα σμπροχτεί. Η διαιτητής ποιος είναι? Ο Τζίλος. Ο οποίος πήρε δύο εξτραδάκια σε φιλικό και παιχνίδι κυπέλου στην ΑΕΚ. Εγώ αυτά τα υπολογίζω λίγο. Εγώ την ΑΕΚ θα την παίξω άσο και over 2,5. Δεν θα ανοίξει. Εμένα, η γνώμη μου είναι ότι θα ανοίξει. Αφού τα παίζει αυτά τα 1,50 κάτι. Όχι, σκέτα. Γιατί πάει πολύ. Γιατί... όχι. Ναι, εντάξει. Άσο και over 2,5. Δευτέρα. Γιατί έχω και καλές θύμεις από αυτό το match. Σου έχω πει, έχω βάλει ένα στοίχημα πριν από πολύ καιρό, πριν από πολλά χρόνια, σε ένα ΑΕΚ Άρης. Η ΑΕΚ ήταν η μεγάλη ομάδα με Σαβεύσκη, Σαμπανάζοβιτς, Χρήστο Κωστή, Βασίλη Δημητριάδη και. Έτσι. Και ο Άρης ήταν στα μέτρια προς τα κάτω. Και έβαλα ένα στοίχημα τότε με ένα φίλο του Άρη. Ότι όσες φορές μπαίνει ο Άρης με την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή θα μετράει γκολ, να την ακουμπάει την μπάλα παίκτης του Άρη, έτσι, μετράει γκολ. Να την ακουμπάει μέσα στην περιοχή. Να την ακουμπάει, όχι να κάνει ένα σούτ έξω τη μεγάλη περιοχή και να περάσει μπάλα τη μεγάλη περιοχή να σταματήσει. Ναι, να σουτάρει κάποιος από το κέντρο από την αγανάκτησή του ναι. Και να θυμάται ότι μάλωσε με τη γυναίκα του ή με το παιδί του. Ναι. Κατάλαβες. Να ακουμπάει, να δίνεται πάσα. Τη σταμάτησε ο άλλος στη μικρή περιοχή και την έβγαλε έξω. Γκολ αυτό. Γκολ. Ωραία. Μπράβο, το μετράμε. Και εκείνο το μάτς έλεξε 6-1 και ο Άρης μπήκε δύο φορές στη μεγάλη περιοχή. Με τον γκολ. 6-1 και 2, 6-3 οπότε. Ναι, ναι. Οπότε άσο και over, έτσι, όσοι θέλουν να ακολουθούν, όσοι πιστοί, ναι. Προσέλθετε, όπως είπε και ο Ιησούς. Όσοι κυνηγούν τα μεγάλα σημεία, το Ξάνθη Πας Γιάννηνα της Δευτέρας, που είναι μακριά, αλλά επειδή πιάσαμε τώρα Ελλάδα. Θα την πούμε την Ελλάδα όλοι, ναι. Ναι. Όσοι κυνηγάνε τα μεγάλα σημεία, τα Γιάννηνα έχουν ένα μαγικό τρόπο να κάνουν κηδείες στην Ξάνθη. 4-35 το διπλό των Ιωαννίνων, ναι. 2,01 ο Άσος και 3,01 το Χ. Δεν ακουμπάμε, εγώ δεν ακουμπάω προσωπικά τον Άσο.
τα Γιάννενα έχουν κάνει πολλές κηδείες στην Ξάνθη. Πολλές. No bet για μένα αυτό. Ναι, και Δευτέρα. Δευτέρα. Γι' αυτό είπα σε αυτούς που κυνηγάνε μεγάλα σημεία. Ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Πολύ μακριά. Τέλος πάντων, τον ΠΑΟΚ τον έχει στο 1,50 κοντά εκεί πέρα και κινείται. Δευτέρα. Με τον Παναθηναϊκό. Και το Ολυμπιακός Απόλλωνος Μύρνης. Εντάξει, εδώ το 1,10. Δεν νομίζω αν άξιο λόγο. Όχι, εδώ ξέρεις τι θα έπαιζα εγώ. Over 4,5. Under. Under. Under, αυτό που σου λέω. Σταύρο, επειδή είσαι άφησος, κάνεις κάτι άλλο ξενυχτάς, κάνεις κάτι, πες την τα παιχνίδια του Απόλλωνα με Ματζουράκη είναι όλα άντερ. Όλα είναι άντερ, το αφάει να και τάλε. Έπαιξε, και έπαιξε με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Φίλε, είπαμε, εδώ είμαστε αντικειμενικοί, είμαστε φυσικά οπαδοί του ΠΑΟΚ, όμως θα είμαστε και αντικειμενικοί. Ωραία. Και πρέπει να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έτσι κάνει ευκαιρίες στα μάτς. Χθες με αυτή την Ντούντελας, την ομάδα από το Λουξεμβούργο, έκανε 27 τελικές. Πριν μια εβδομάδα με τον Όφη έκανε 600, όχι κατοχή απλώς τον έκανε τον Όφη, το βομβάρδιζε σε όλο το δεύτερο ημίχρονο που είδα, έτσι από δεξιά, από αριστερά. Τώρα εντάξει, ποδόσφαιρο είναι, είπαμε δεν έμπαινε η μπάλα με τίποτα μέσα. Και όταν η μπάλα αρνείται, δεν πάει να πεις εσύ ό,τι θέλεις. Και τι έχει η μπάλα μέσα, να το μαθαίνουμε αυτό σήμερα το μήνυμα της ημέρας. Τι έχει η μπάλα μέσα. Τι. 9 στους 10 θα πούν αέρα. Όχι όμως, το σωστό είναι ότι η μπάλα έχει μέσα λεφτά. Σωστό. Ε? Σωστό, ναι, λεφτά έχει. Έχει, πώς δεν λεφτά. Έχει. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για Αγγλία και Premier League. Εντάξει, το που λένε μου η Watford παίζει με τη Huddersfield, πιθανώς άσος. 1,76. Ναι, δεν τα βλέπουμε όλα αναλυτικά τα μάτσα. Όχι, λίγο να το πάμε. Εκεί που έχει κατασταλάξει. Fulham Bournemouth για μένα είναι no bet εντελώς. Brighton Wolves. Εγώ βλέπω ότι η Wolves εδώ θα πάρει τους χαμένους βαθμούς της περασμένης αγωνιστικής. Ναι, αλλά επειδή... Εγώ φοβάμαι μην πέσει σε καμιά κοιλιά πάνω, θα τα αποφύγω. Εγώ πάλι που έχω τέτοιες αιμονές, ούτε σαν να με κυνηγάνε ερημίες. Τώρα χάνω από τη Γουρς και αυτά που διδάσκω μόνος μου. Παίρνω τα χέρια μου και βγάζω τα μάτια μου. Τίποτα, θα πάω ένα δεξί χέρι. Θα κάνω καινούργιο δεξί μεταγραφή. Southampton Newcastle πιστεύω θα είναι το χειρότερο ποιοτικό παιχνίδι της Πρέμιερ Λιγκ. Όχι, δεν το βάζω. Ψάχνουμε τότε. Liverpool Cardiff να είχαμε να λέγαμε. Ένα 11, ένα 10, ένα 9 μακριά και αγαπημένοι. Leicester West Ham, εδώ νομίζω ότι υπάρχει λάθος του book στο διπλό. 3,82 το διπλό. Ναι, νομίζω ότι είναι λάθος το σημείο, δεν λέω θα βγει. Mm. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι 2,40, 3 και, nice. Και 3. Ωραία. Κατάλαβες, εκεί να είναι κάπου. Μετά πάμε σε κυριακάτικα. Λέστερ είναι ωραίο over. Ναι, είναι over με την έννοια του 1,90. Crystal Palace Arsenal θα κυνηγήσουμε. Λέστερ over, είναι μέσα στα κεντρικά μου. Βεβαίως. Ναι, Crystal Palace Arsenal θα κυνηγήσουμε τη φόρμα της Arsenal. Εννοείται παρότι έχει παιχνίδι. Λοδρέζικο ντέρμπι και πάρα πολύ καλό το ποσοστό του 1,76. Ναι. 3,5 ώρα εκεί μεταξύ ψαριών, κρεατικών, για όσους δεν κάνουν δίαιτα όπως εμείς. Έτσι. Ναι. Ή ανάμεσα στις χορτοφαγίες αυτές που κάνουμε σημέρι, είναι πολύ ωραία να απολαύσουμε το Crystal Palace Arsenal. Το Burnley Chelsea τώρα στο 1,40, 1,37, 1,36 που κυκλοφορεί δεξιά-αριστερά. Μακριά και αγαπημένη. Να τη και United μπροστά στη ζωή μας. Ναι. Να το θέλουμε την αποφύγουμε. Φλαπ, πάρτε την μπροστά. Και οι book τι μας κάνουν, μας κοροϊδεύουν με την έννοια Manchester United Everton 1,73. Πώς δηλαδή να μην δεν το βάλεις. Δεν γίνεται ρε φίλε να μην δεν το βάλεις. Το βάζεις. Εκεί. Εγώ επειδή δεν είπαμε, είπαμε μέχρι τελευταία ζωανίδος του αίματος. Τα δύο μάτς τα δικά μου από την Premier League είναι άσο United με κίνδυνο να ξεφτυλιστώ. Έτσι, αλλά τον βάζω, τον άσο της United. Έτσι. Και το over στο Leicester West Ham. Αυτά τα δύο είναι οι επιλογές μου από Premier League. Και απλά Δευτέρα έχει το μεγάλο ντέρμπι, το Tottenham City. Το οποίο. 10 ώρα το βράδυ, αυτό θα είναι χάβμα, ιδέστε. Ναι, εδώ είναι αυτό απλά... για να μαζευτείς με φίλους ή με φίλες, ακόμα καλύτερα. Έτσι. Ρε Βασιλιά, πώς να παίξω κόντρα την Tottenham στην έδρα της το 1,70 φεύγα. Κόντρα την Tottenham. Tottenham City παίζει. Ναι. Εσύ, δηλαδή παίζει Tottenham Real, θα παίξεις Real 1,70. 1,76 το διπλό τη City. Ναι, δεν το παίζεις, φίλε. Κοίταξε να δεις τώρα. Εδώ το value bet είναι η Tottenham. Με την έννοια ότι είναι 4,77. Αυτό σου λέει. Μια ομάδα που οι παίκτες της είναι εθνική Αγγλίας, η επιθετική ολυμπιακή. Είναι δεμένη ομάδα, ρε φίλε. Είναι ό,τι και ομάδα να που 3-4 χρόνια τώρα με τον Ποκετίνο παίζει πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Μια χρονιά απλά είναι λίγο ηλίθι. Τις λεπτομέρειες. Είναι λίγο ηλίθι. Δεν έχει το ειδικό βάρος, δεν έχει αυτό τη φανέλα, το απόλυτο μέταλλο για να περάσει να κάνει αυτή την ειδοποιώ διαφορά και να φτάσει στην κορύφωση. Ναι, που είναι το πρωτάθλημα. Είναι η Tottenham. Είναι η Tottenham. Η γνωστή κανονιέριδε. Δηλαδή έχει το gain. Στη μέρα του gain να σου βάλει 3 γκολ χωρίς να έχει δώσει. Ναι, ναι, ναι. Εγώ δεν θα τα κουμπίσω.
Μόνο στο live. Δευτέρα θα είναι και θα το ξανασχολιάσουμε τη Δευτέρα. Ναι. Να δούμε λίγο Γερμανία. Βεβαίως. Γιατί έχουμε παίκτες. Ισπανία έχουμε. Οι οποίοι τη Γερμανία την βλέπω. Ισπανία. Καλά πάμε πρόβλημα. Ισπανία λίγο. Έχει σήμερα το Βαγιαδολίδη Εσπανιόλ. Έχουμε μηδενική Γκανιώτα να πούμε εδώ πέρα. Το Βαγιαδολίδη Εσπανιόλ είναι... πρέπει να είναι 22 φυλακισμένοι και άλλοι 22 γονείς τους. Είναι καλή Ισπανιόλ. 44. Ναι, εντάξει. Μην μπερδεύεις την Εσπανιόλ με τη Σοσιεδάδ. Δεν την μπερδεύω καθόλου. Ναι. Εγώ μπερδεύω το κρέας με το ψάρι. Το ψαρονέφερ με το τέσσερα. Ναι. Ωραία. Εγώ επειδή είναι αυτά τη Παρασκευή, όλα χί μου φαίνονται, δεν τα κουμπάω. Αυτό πάρει στα τι ωραία σπίσε τα όλα που τα βλέπει. Χειρόνα Βαγεκάνο. Χειρόνα Βαγεκάνο. Είναι αυτά τα μεσημεριανά. Αυτή η Χειρόνα τώρα, να σου πω κάτι, μου τη δίνει που πρώτα δεν έχω πει το όνομά τη. Ναι. Χειρόνα η μισή. Τζιρόνα η άλλη μισή. Χειρονά θα την έλεγε η φίλη μου Σοφία. Όχι. Λέμε σε κάποια περίπτωση, Σοφία, ανθρώπινο είναι. Μαθαίνω, έχω μάθει πλέον. Όχι απλώ μαθαίνει. Σένα έχω μάθει. Έχει αλματώδει ρυθμού ανάπτυξη. Τι, σε πήραμε χωρίς να γνωρίζεις. Σε λίγο θα δίνω και εγώ νικήτρια μαζί σας. Θα κάνουμε μία ερώτηση, αλλά ξέρεις τι είναι αυτά τα ίντερνετ που μπαίνουν μέσα και όλοι τα μαθαίνουν τώρα κατευθείαν να τα ψάχνουν. Για να σε πω εσένα, Σταύρο, την ερώτηση που θα σε κάνω. Διαιτητική. Ναι. Σε τι χρησιμεύει το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής. Για ποιο λόγο το έχουν το ημικύκλιο. Το είχα διαβάσει και το ξέχασα. Ωραία απάντηση, τίμια. Ναι, ναι, ναι. Ας μας απαντήσει τώρα αυτοί που στέλνουν τα μηνύματά τους, τα ωραία, τα αποθετικά, τα κυνηγητικά, τα διάφορα. Σε τι χρησιμεύει, για ομορφιά, δεν είχαν όχι, τι να κάνουν και το κάνανε εκεί ημικύκλιο. Όχι. Τέλος πάντων. Απορίες, ασάφειες, σκοτεινά σημεία και απαντήσεις στο δύσκολο αυτό ερώτημα στο 6942. Όχι, να μας στέλνουν στο Facebook, στη σελίδα μας, στην επίσημη σελίδα μας. Ο Βασιλιάς, τα ελληνικά. By Libero 107,4, λατινικά. Στείλτε εκεί λοιπόν την απάντηση. Που μας στέλνουν και πάρα πολύ χαιρετίσματα. Τα φιλιά μας όλους. Ο Γιάννης από Γερμανία, ο Φίλιππος, ο Αποστόλης, ο οποίος λέει το γέλιο μας, τι γέλιο μας έχετε χαρίσει, φίλε. Εσύ εκεί λέει στα αριστερά, τι γέλιο, τι καφέδες έχουν φύγει, λέει από τη μύτη. Κάτσε, θα φύγουν κι άλλοι. Και σήμερα είμαστε στεναχωρημένοι, να ξέρετε, κύριε. Χθες, για να ξέρουμε κιόλα, γιατί είπαμε δεν κρυβόμαστε εδώ για την οικονομία τη συζήτηση, τα λεφτά αλλάξαν χέρια με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ταξιδεύσαν. Ήταν η μάση την... που χοβαπηδούσαμε τη Χαβάτζο και ήταν στην τσέπη μας. Ναι. Τώρα άλλη χοβαπηδάνε. Ναι. Να ενημερώσουμε την ΠΑΕΠΑΟΚ λοιπόν ότι υπάρχει ένα τεράστιο κόστος από τη χθεσινή της κακή αγωνιστική συμπεριφορά. Και να κάνουν ένα ειδικό ταμείο ναι. επιστροφής χρημάτων ναι, σε ανθρώπους που τους στηρίζουν με τόσο πολύ. Ναι. Μέχρι τελευταία ζαμανίδα του αίματος. Δηλαδή κάνουν σε ξεφτιλίζεσαι να πεις να πούμε ότι θα διπλό στάνταρ στον Χαριλάου. Που είχαν να κερδίσουν επί Πασόκ τα βόδια. Ναι, και τα λέμε. Τα βόδια. Και τα λέμε, βγαίνουμε ναι, διπλό. Διπλό. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος τώρα το ματώσατε, δεν πρέπει να έρθει. Τίποτα, ας βάλουμε. Πενταψήφιο νούμερο. Κάτι ρε, παιδί, ψυχολογικό. Ναι, ναι. Ναι, φίλε μου, συγγνώμη, ταπεινά, να τα αυτά πίσω, επιστροφές. Ναι, δηλαδή, κατάλαβε τι λέει ο φίλος μας ο Τερζής. Γιατί είπα όλο και με τα τραγούδια εμείς τη ζούμε. Επιστροφές, καταστροφές. Έχω για σένα να κάνει πολλές. Ναι. Θα μπορούσε να αφιερώσει τον ΠΑΟΚ αυτό το. Δηλαδή, χθες παίχτηκαν χρήματα πάνω στον ΠΑΟΚ, φίλε. Εννοείται. Πώς θα γίνει. Όσοι δεν μυρίζεστε από τη στραβή. Και στο μηδέν. Γιατί σου λέω, είναι καλή. Στο 0-1, μόνο που δεν πανηγυρίσαμε εισαγωγικά. Λέμε, όπ, να η ευκαιρία τώρα. 2-38 ο άσος του 1-53. Θέλουμε μια απάντηση από τον Βασιλιά. Ρωτάει εδώ ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος. Ποιοι είναι, λέει, οι τρεις χρυσοί κανόνες του στοιχήματος. Θα πρέπει να κάνεις μια φάση ένα μανιφέστο. Οι χρυσοί κανόνες είναι, κύριε φίλε μου Κωνσταντίνε, να υπάρχει κάβα. Χρήμα δηλαδή, να υπάρχει υπομονή και καλή διαχείριση. Α, Β, Γ. Υπομονή, κάβα, διαχείριση. Βρήκα το και λάθος. Το πρόσημο, να ξέρεις, μόλις φίλε μου, Κωνσταντίνε και όλοι οι άλλοι που ακούτε, μόλις το πρόσημο είναι συν, αν έχετε τη δυνατότητα, τραβήξτε καρέκλα, όπως λέμε εμείς που ασχολούμαστε με τους αγωνιστικούς χώρους, στις χαρτοπαικτικές λέσχες, στα καζινικά μεγάλα καταστήματα και γενικότερα στους ναούς του τζόγου. Η καρέκλα τραβιέται και αποσύρεστε. Μόλις βγείτε έξω και σας χτυπήσει ο αέρας από τον οποιοδήποτε χώρο, έτσι είστε άλλοι άνθρωποι. Και είστε συν, έτσι. Όταν είστε χαμένοι, παίξτε τα συνέχεια. Θα ρεφάρετε. Ή, διαζευτικό, θα χαιρετήσετε τους γνωστούς σας, τους φίλους, αλλάξτε την ψυχολογία σας. Πήραμε απάντηση και, θα εμφανιστείτε και για το κουιζάκι. Ο πρώτος ο φίλος απάντησε. Πες, γιατί... Ο Σπύρος λέει για τη θέση που πρέπει να βρίσκονται οι παίκτες κατά την εκτέλεση του πέναλτι. Δεν ξέρω αν είναι σωστή ή λάθος. Σωστό λοιπόν ο φίλος μας ο Σπύρος. Μπράβο το Σπύρο. Πάμε στα σημεία γρήγορα γιατί δεν μας φτάσει ο χρόνος. Μπιλμπάο Βαλένθια. Ο χρόνος γενικότερα, θα σας πω κάτι, είναι κάτι πολύ σχετικό. Έτσι. Στο ραδιόφωνο είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ναι, λοιπόν. Εντάξει, ναι. Εγώ αυτά τα ξυπνητήρια, τους χρόνους και τα τέτοια. Έτσι, βλέπεις ότι προσπαθώ να εγκληματιστώ όσο μπορώ. Ναι. Έτσι, ο απόλυτος ερασιτέχνης με κάνατε εδώ κάθε δύο ώρα το μεσημέρι. Παπαπικό.
Αφού σου έχουν κάνει κεφάλι όλοι οι άλλοι και σε πέρα δόθεν, λες πάω να αλλάξω μια ώρα. Ξεκουράζομαι πραγματικά εδώ. Δηλαδή, πραγματικά εδώ είναι η όασή μου. Πω, πω, τι ψιωρέα ψυχοθεραπεία κάνω. Μια ανάσα είμαι από το να σας πληρώνω που εύχομαι. Όχι, εντάξει, δεν χρειάζεται. Όχι, θα το κάνω, γιατί όχι. Αλλά όχι τώρα, γιατί λίγο υπάρχει ένας ψιλοπόλεμος. Μας έφαγε. Μεγάλος ΠΑΟΚ. Μπιλμπάο Βαλένθια είναι δύο τσαπάδες, παίζουν μεταξύ τους. Εντάξει, αυτό το χ δεν χαλάει ούτε με πόλεμο, αν γίνει, δηλαδή ανακηρυχτεί πόλεμος. Ωραία. Παραμονές, δηλαδή λίγο πριν τη σέντρα, εκεί στην γύρω περιοχή, δεν θα χαλάσει το χ. Εδώ το φαντάζομαι ήδη στο 61-1 και θα δίνει την μπάλα στον τον άλλον. Έτσι το φαντάζομαι εγώ. Χ ο Στάβος στον Μπιλμπάο Βαλένθια. Δεν θα είναι στο καλό δελτίο, στο σύστημά μου θα μπει όμως. Εσείς που ακούτε και ακούτε πολλά αποτελέσματα και πολλά, τα λέμε όλα εντάχει γιατί είναι λίγος ο χρόνος της εκπομπής. Και πρέπει έτσι να είναι, να είμαστε πιεστικοί και γρήγοροι. Σημειώνεται, γίνεται, αλλά στη σελίδα η Σοφία κάνει τη δουλειά της. Είναι πανέτοιμη. Θέλτα Έιμπαλ, εδώ είναι το λάθος του Πουκ. Ο Άσος είναι πάνω από δύο φράγκα. Εντάξει, εγώ τη Θέλτα, μου αρέσει η Θέλτα. Πες μου δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν στη Θέλτα. Δημήτρης Παπαδόπουλος ή Βρίζας. Εύκολο αυτό, κατευθείαν. Φίλοι μου και ήδη. Πολύ γρήγορος. Μάλιστα. Τρίτος έπαιξε. Τρίτος Έλληνας. Ναι. Όχι, δεν θυμάμαι. Όχι, δεν έπαιξε. Δεν θυμάμαι. Λεβάντε Ρεγανές, μακριά και αγαπημένη. Στη Θέλτα στην οποία αγωνιζόταν ο Κοντρέρας. Ναι. Δωμάτιο με τον φίλο σου. Έτσι. Εδώ υπάρχει το σημείο του κουπονιού όλου, λίγο πιο κάτω. Ατλέτικο Μαδρίτη Σοσιεδάδ μετά τα τέσσερα που φάγανε οι του Σιμεώνε. Δηλαδή βλέπουν τη Σοσιεδάδ τη μέτρια έως κακή. Ως, ποσοστό. 1,50 φεύγα. Πάρα πολύ. Δεξιά-αριστερά. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, θα τιμηθεί. Θα τιμηθεί. Ναι. Και Κυριακή έχει Χετάφε Μπέτις. Αυτό ο Κρυεσμά, το που περνάμε έτσι. Θα σταματάμε και σε καμία. Τι ωραίο παίκτη είναι. Γλυκό παίκτη. Τι γλυκό παίκτη. Τον βλέπει και τον βάζει στην καρδιά σου. Και είναι χαβαλέ τύπο. Το δηλαδή, φαίνεται. Όπως παίζει. Και τι ωραίο βιντεάκι ένα που βγήκε τώρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο που ήταν 20 χρόνια πριν, που έπαιρνε αυτόγραφα και τέτοια από τις τότε στάβ της εποχής. Το όνειρό του πως το έκανε απόλυτη πραγματικότητα. Έτσι είναι τα περισσότερα παιδιά αυτά. Έτσι είναι. Ωραίο, πάρα πολύ καλός. Ωραίο γαλάκι είναι και αυτό. Και πάμε στο λάθος του αιώνα, όπου είναι η Μπαρσελόνα κοντά στα δύο φράγκα με τη Ρεάλ. Αυτό είναι 5 και 4 το El Clásico. Μπαρσελόνα Ρεάλ, χωρίς Μέση οριστικά και μετάκλητα. Έχει 11 που τρέχουν. Κολλητός ο κοντός που κάνει 2 χιλιόμετρα δεν μας απασχολεί. Αποδείξαμε εμείς στην Μπαρσελόνα στο προηγούμενο παιχνίδι. Ο Μέση είναι ο υπέρτατος θεός της τρόγκλης θεάς. Δεν υπάρχει κάποιος κοντά του. Ο δεύτερος έπεται. Όλοι κάνουν φιλότιμες προσπάθειες, αλλά αυτά που έχει καταφέρει και θα καταφέρει, γιατί δεν τελείωσε ακόμα την ποδοσφαιρική του καριέρα, ο Μέση θα περάσουν χιλιάδες χρόνια για να τον πλησιάσει κάποιος. Ο ιστορικός του μέλλοντος θα σκύψει με ευλάβεια πάνω από το φαινόμενο Μέση. Τώρα εδώ λοιπόν υπάρχει ένα τεράστιο λάθος. Δεν μπορείς σε ένα τέτοιο παιχνίδι να δίνεις αυτό το ποσοστό εδώ. Στο συγκεκριμένο σημείο. Όχι. Ναι. Είναι αδιανόητο το ποσοστό, φίλε. Ναι, το πατάς. Το πατάς. Το πατάς και το στηρίζεις. Ναι. Θέλω να περάσουμε και από Γερμανία, αφού αναφέρθηκαμε γρήγορα στο Κλάσικο και στην Ισπανία. Ναι. Γιατί στη Γερμανία η Ντόρτμουντ το βιάζει. Έτσι. Απίστευτη ομάδα. 4-4 τα βάζει, όπως βλέπεις. Απίστευτη ομάδα. Να θυμίσουμε κιόλας ότι η ταξιαρχία του ΠΑΟΚ πέρασε νικηφόρα από την Dortmund πριν κάποια χρόνια. Ναι. Με ένα γκολ του Μακ. Να μην ξεχνιόμαστε, πρέπει να τα λέμε αυτά. Γιατί πρέπει κάθε μέρα να γεννιούνται καινούργια ΠΑΟΚΤΣΑΚΙΑ. Ναι. Ωραία. Για να είναι περήφανα, για να τα μιλάνε τα παιδιά στο σχολείο. Για να τα ξέρετε αυτά. Ωραία. Εδώ πέρα έχουμε Hannover Augsburg. Α, το έφυγε. Αδιάφορο. Έφυγε. Mainz Bayer, η Bayer πολύ χαμηλά στο διπλό. Πόσο? Ένα 20, ένα 25 όχι, και όχι, κυκλοφορεί, ένα 27 όχι, το πολύ δεξιά-αριστερά. Εγώ λέω γενικά τις αποδόσεις που παίζουν. Ναι. Dortmund Hertha, η Hertha είναι πολύ καλή ομάδα, αλλά η άλλη τώρα είναι λίγο διαστημική την περίοδο αυτή. Στο 1,40 με ένα 50 παίζει μια χαρά. Μια χαρά είναι ο Άσος Dortmund. Ναι. Φορτούνα Düsseldorf Wolfsburg, 4-5 νεκροί από Βαρεμάρα στο Κερκίδα, μακριά και αγαπημένη. Αυτή η Φορτούνα, σε πω κάτι. Αηδία. Αηδία, φίλε. Δεν έχει κάτι να, ούτε να τη μισήσεις μπορείς. Όχι, είναι αυτό το ανάλατο. Και είπαμε στη ζωή, πιο καλά να μισείς κάποιον, πιο καλά να μιλάς για κάποιον. Έτσι, να τον αγαπάς φυσικά όλο ένα και καλύτερο. Α, να δώσουμε ένα κοινωνικό μήνυμα. Έτσι, σαν μέρα που είναι σήμερα, γιατί όλοι θα πλακωθούν δεξιά και αριστερά, στα ούζα, στα τριήμερα και τα τέτοια αρχίσανε. Έτσι, τους ανθρώπους που έχετε δίπλα σας και τους αγαπάτε, να τους το λέτε. Και να το δείχνετε και να τους το λέτε. Έχουν ανάγκη να το ακούν. Αυτό. Πολύ ωραίο. Υπάρχει ένα πολύ καλό σημείο μεταξύ του 1,55 και 1,60 η Hoffenheim με τη Stuttgart που δεν βλέπετε. Στη Hoffenheim, στην οποία ο Σέντερφορ της, ο Κροάτης, ο Κράμαριτς, να ξέρετε, είχαν γίνει συζητήσεις. Να τον φέρουμε εμείς. Να τον φέρουμε στον ΠΑΟΚ. Πριν πάει στη Λέστερ. Όταν ανήκει στην Αγγλία, στη Λέστερ που ήταν. Στη Λέστερ. Στη Λέστερ ανήκει. Ναι. Κάνει μεταγραφή από εκεί. Έτσι.
παλιό σεντεφόρ τη ομάδα, Σέρβο, ο Μίλαν, ο Τζούρτζεβιτς, είχε κάνει προσπάθειες για να ενταχθεί αυτή η παικτούρα στο δυναμικό του ΠΑΟΚ, και η προσπάθεια τη στέθηκε με απόλυτη αποτυχία στο τέλος. Ναι. Και η Κυριακή έχει Νιρεμβέργη Άιντραχτ, παντελώς αδιάφορο. Την Νιρεμβέργη, οι 9 στους 10 τους τη γνωρίζουν για τη δίκη της Νιρεμβέργης. Ναι. Έτσι αμέσως, κατευθείαν. Είναι αυτό που λέμε, πώς σε λένε, χαρά. Παράδειγμα, έτσι, ναι. Χαρά δεν είναι τέτοια, τα γνωστά. Ναι. Θεωρώ πολύ μεγάλο το σημείο της λειψίας με τη Σάλκε. Μεταξύ 1,80 και 1,90 κινείται. Η Σάλκε, η οποία έτσι, είναι στο βυθό της βαθμολογίας. Είναι τέταρτη-πέμπτη από το τέλος. Δεν μπορεί να κάνει νίκες. Έτσι. Αλλά θεωρώ σε κάποια στιγμή θα ανοίξει. Έτσι. Δεν μπορούν τώρα αυτή η βασιλική μπλε να είναι τόσο πίσω στο γερμανικό πρωτάθλημα. Γιατί και εκεί 4 ομάδες είναι που ξεχωρίζουν σταθερά. Η μία φυσικά είναι χωρίς συναγωνισμό, αναφερόμαστε στην Bayern Μονάχου, και οι άλλες δίνουν τον τίμιο αγώνα τους κάθε χρόνο. Οι τρεις που δίνουν τον αγώνα, μία από τις τρεις, δηλαδή ανάμεσα στη Dortmund, τη Σάλκε, και θα βγει και καμιά λειψία για να κάνει την τελευταία πενταετία, εξαετία να χωθεί ενδιάμεσα. Αυτά είναι για τη Γερμανία. Και υπάρχει η καραντεφορμέ Leverkusen που πάει στη Βρέμη. Αυτή η Leverkusen, φίλε. Πόσο σύχαμα, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Είναι η μοίρα τη Γερμανία. Με κάλυψη, μπράβο. Δώσε μου λογαριασμό σε βόλκα τελευταία. Μπράβο. Αυτή είναι η λέξη. Η Μίλαν τη Γερμανία. Και σε οικετεύω, δεν θα αναφέρουμε Μίλαν από εδώ και πέρα. Έχω πρόβλημα. Δηλαδή είναι σαν ένα που είναι χρήστη ναρκωτικών και το λε: πάμε να περάσουμε από μία βόλτα από εκεί που να τα παιδιά θα πούνε. Και... όχι, μην τον περνάω τον άνθρωπο. Δεν φταίει αυτό. Είναι υπεράνω από τι δυνατότητέ του. Ωραία, άκουλα τη. Άντε ρε Μίλαν. Άντε ρε Τελίτσε Μίλαν. Ναι, άκουλα. Γιατί καταστρέφεται και φίλη μου η οποία ζει στην Κύπρο μόνιμα. Έτσι, η Κική, η γνωστή Κική. Πολύ δυνατή Κική. Πολύ δυνατή, ναι, αυτό το κλέμε. Έτσι. Η οποία ισοπεδώνεται μαζί με εμά. Δηλαδή δουλεύει το κόριτσι και πάει στην ξενιτιά. Γιατί η ξενιτιά μπορεί να είναι η Γερμανία και η φάμπρικα παλιά, αλλά και τώρα όταν φεύγει από τη Θεσσαλονίκη, από την πόλη σου, από του φίλου σου, από του γονεί σου, από τη σχέση σου και πα να μαζέψει το ευρωκυνήγι στην Κύπρο, είναι ξενιτιά. Ναι, βεβαίω και είναι. Έτσι. Και δεν μπορεί να έρθει τεντόπανο. Και στην καρδίτσα να πα. Έτσι. Και να γυρνάει πίσω. Είναι, ναι, τεντόπανο πυραϊκή πατραϊκή. Θυμάστε την διαφήμιση στην πυραϊκή πατραϊκή. Και πάμε στην Ιταλία. Άκουρα τη, θα κάνουμε, επειδή έχουμε δημόσιο λόγο πλέον και πρέπει να τον τηρούμε. Ναι. Θα βάλουμε, πλέον ξεκινάει η καταγραφή λίστας ομάδων που θέλουμε να διαλυθούν. Ναι, να διαλυθούν. Αυτή είναι η λίστα. Έτσι, αυτό μάλιστα. Να διαλυθούν. Νούμερο ένα, ναι, νούμερο ένα, ομάδα που θέλουμε να διαλυθεί είναι η κάτοχος 4 πρωταθλητριών. Ωραία. Champions League μετέπειτα. Ναι. Μίλαν. Ναι. Να ασχοληθούν με τη μόδα, τα συχάματα. Άμεσα, μόνο με τη μόδα, να βάλουν τη σκάλα του Μιλάνου. Εκεί. Αυτό πάλι ξέρουν, με τη σκάλα, με τον ντουόμο τους. Έχω τα προβλήματά μας. Τώρα και τον ντουόμο μες στα μούτρα. Ναι. Ωραία. Τα συχάματα αυτά λοιπόν ακυρώνονται από τις προβλέψεις. Βγαίνουν έξω από τη ζωή μας. Σαν να μην υπάρχει. Ωραία. Αν παίξεις. Ναι. Απαιτούμε την άμεση παράδοση χωρίς σώμα του Γκατούζο. Να φύγει. Ναι. Όχι να φύγει, θάνατος. Ναι. Επιστροφή Μπερλουσκόνη. Ξεκάθαρα. Έτσι, επιστροφή. Παρά τα μπότοξ. Δεν πειράζει. Μια χαρά είναι. Μάγκας μεγάλος ο Μπερλουσκόνη. Ο Μπερλουσκόνη είναι αυτός ο οποίος έχει κάνει. Άλλη τώρα θα πω. Είναι αυτός τον οποίο τον ζηλεύουν το 99% των φυσιολογικών αντρών over 55. Ναι. Ο οποίος ο Μπερλουσκόνη δεν ακουμπάει τώρα το 80. Και κοντά είναι σίγουρα είναι εκεί κοντά. Έτσι, με τα πάρτι του αυτά, με τα έτσι του. Ο οποίος τι θα καταφέρει να κάνει, θα πεθάνει σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ηλικία. Μακάρι ο άνθρωπος να πάρει 120 χρονών, τελίτσες, νέος. Ναι, ναι, ναι. Ζει ο άνθρωπος. Τον βλέπεις. Δεν σε βγάζει θετική άμα Μπερλουσκόνη. Είναι. Ιταλός, δε φινέτσα. Ιταλός φινέτσα. Ναι. Έξω λοιπόν η Μίλαν. Η Μίλαν τη ζωή μας, τέλος. Ωραία. Πιάνουμε λοιπόν το ποτάμι. Πιστεύω ότι τόσο πρόβλημα που μιλάμε εμείς για τη Μίλαν, οι Ευασονέροι εκεί στο κλαμπ δεν μιλάνε. Δεν μιλάνε, όχι. Όχι. Πιάνουμε λοιπόν την Ιταλία. Αταλάντα Πάρμα. Η Αταλάντα έκανε μια νίκη 0-4, αλλά εγώ την έχω τιμωρημένη για 15 ημέρες. Ναι, όχι, μετά τον κόλπο έβαλε μέσα στη Μίλαν και σοφάρισε 2-2 και πάλι μας κάναν ληστεία. Πω, τι ληστείες έχω φάρει. Έμπολη Γιουβέντος πάλι χαμηλό ποσοστό, μακριά και αγαπημένη. Ναι. Πόσο είναι το χαμηλό ποσοστό της Γιουβέντος? 1-30, 1-28, 1-32 και κινείται. Εγώ την Γιουβέντος θα την παίξω, φίλε, σε ένα σύστημα, σε ένα στοίχημα 4 ομάδων με απόλυτα φαβορή και υψηλού και μεγάλη επένδυση. Το Ρήνο Φιωρεντίνα είναι ένα γκολ πιθανό. Όχι, το Ρήνο δεν θέλω, δεν έχω πιάσει ποτέ. Ναι. Μακριά. Κυριακή Σασουόλο Μπολόνια. Η Σασουόλο με βγάζει άβνηση από το όνομα, ρε φίλε. Ένα πράγμα απίστευτο. Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, πραγματικά. Ναι. Και μου τη δίνουν και οι φανέλες, να σε πω την αλήθεια. Αυτό το πράσινο... Τι είναι αυτό το πράσινο οχρέ μαύρο σύχαμα. Ναι, δεν είναι σύνηθες. Τίποτα. Ναι. Να κυνηγήσουμε και τη Σασουόλο. Βγάλε και τη Σασουόλο. Πέτρε, ναι. Τζένο Ουντινέζε, μακριά και αγαπημένη. Άντε Τζένο Ουντινέζε,
να πεις αποτέλεσμα. Τι να πεις. Τι να πεις τώρα. Από 3-0 μέχρι 0-3. Η Ουντινέζε δεν είναι ομάδα. Παίρνει 400 μαύρους, 200 τέτοιου, ό,τι κάτσει και πάντα βγάζει και πουλάει, φίλε. Ξέρεις τι μου λέγει κάποιος για την United που την παίζεις. Για πες. Μου λέει, αναρωτιέται ο άλλος γιατί δεν παίζει United. Και μετράς τους μαύρους που έχει μέσα. Επτά στην ενδεκάδα. Και να το πρόβλημα. Να το πρόβλημα. Δεν είμαστε ρατσιστές. Όχι, σε καμία των περιπτώσεων. Σε καμία των περιπτώσεων έχουμε μαύρους φίλους. Εντάξει, φίλες. Ωραία. Απλά δεν είναι για να είναι πολύ μαζεμένοι. Δηλαδή, εκεί που είναι μαζεμένοι στην Αφρική, πολλοί. Δεν βγήκε και το Μονακό από εκεί. Όχι. Δεν βγήκε. Αυτό είναι το λάθος. Για πες Ιταλία. Σπαλ Φροζινόνε. Μακριά. Άσο τη Σπαλ είναι μεγάλο. 1,70-1,80 εκεί. Θα την παίξω τη Σπαλ. Ναι. Είναι η χρονιά τη. Ναι. Κάλιαρη Κιέβο. Όχι, δεν πάω μακριά. Σύχαμα με τη Σαμπτόρια δεν ακουμπάμε. Όχι, είπαμε. Μακριά, ρε. Μακριά. Νάπολη Ρώμα. Η Νάπολη είναι εκπληκτική. Ωραίο πολύ ωραίο μάτσο. Εκπληκτική η Νάπολη. Εγώ πιστεύω. Ο Αντσελότη, επειδή κάναμε. Να σου πω το ασώ που σε διακοπτώ. Επειδή κάνουμε. Τώρα ετοιμάζουμε ένα site με βίντεο ανάλυση. Πήραμε την Τζέρση του Κόντε και τι άλλαξε ο Σάρι. Και κάναμε και δουλειά που έφυγε ο Σάρι και ανέλαβε ο Αντσελότη τι άλλαξε αυτό. Ναι, πολύ ωραίο. Ο Αντσελότη. Με βίντεο αυτά, με αναλύσεις, κινήσεις αυτά, δηλαδή γίνεται ωραία δουλίτσα. Θα το έχω έτοιμο σε κάποια φάση. Άκαμπτος επαγγελματισμός, διέπει τη σχέση σας. Ναι. Φίλο Αντσελότη κράτησε όλα τα καλά του Σάρι. Έτσι, πολύ καλό είναι. Όλα τα καλά. Μα γι' αυτό είναι μεγάλος άνθρωπος. Αυτό είναι, φίλε. Αναγνωρίζω ότι είναι πολύ καλός αυτό. Γιατί να είμαι μηδενιστής. Αυτά τα χαζά, τα πολιτικά, τα πήραμε καμένη γη. Λέω από τα πολιτικά. Και μετά είστε μαζί. Το μεγαλύτερο του πρόβλημα είναι αυτό. Ρε βλάκα, πήρες κάτι καλό. Το κρατάς. Το κρατάς και βάζεις τις πινελιές σου. Και έχει βάλει εξαιρετικές πινελιές, φίλε. Εξαιρετικές. Στο τακτικό κομμάτι. Μιλάμε για τεράστιο. Ναι. Είναι προπονητής μέσα στους 10 κορυφαίους προπονητές της τελευταίας 20ετίας. Δεν γίνεται να πεις 10 κορυφαίους και μην αναφέρεις τον Αντσελότη. Εγώ που πέρασε από όλους τους μεγάλους πάγκους. Ναι, την Νάπολη θα την παίξω και θα τη στηρίξω γιατί έχει ποδοσφαιρικές αρχές. Δεν είναι Γιουβέντους. Ναι. Δεν είναι Γιουβέντους. Άσο και όβερ, ας πούμε, μπορείς να πας εκεί. Εννοείται ότι θα γίνει όβερ. Αυτά θα πας. Άσο και όβερ, φυσικά. Είναι πάρα πολύ καλό. Ωραία. Και Δευτέρα έχει το Λάτσιο Ίντερ. Εννοείται ότι την άλλη ομάδα του Μιλάνου είναι στα πέναλτι και αυτή είναι έτοιμη να μπει στη λίστα Μίλαν. Ναι. Είναι ναι, έτοιμη. Ναι. Δεν, παρότι είναι πάρα πολύ πιθανό. Είναι μία ανάσα, προσέξτε. Ναι. Αυτό λέμε. Κρούμε τον κόνδωνα του κινδύνου. Ναι. Το προνοήν είναι καλύτερο του θεραπεύει. Ναι. Εδώ λοιπόν, επειδή μισούμε Ίντερ στοιχηματικά, ναι. Την κυνηγάμε στο θάνατο, δεν ακουμπάμε τίποτα. Σόφι, πες λίγο για Γκολμπέτ. Σήμερα ήσουν. Δεν σε βασανίσαμε πολύ. Όχι, σε εισαγωγικά. Δεν βασανίζαμε. Σήμερα είχαμε ποτέ. Πολλά μάτς γι' αυτό. Ήταν τριήμερο. Είναι τριήμερο, είναι δυνατό τριήμερο. Δυνατό στοιχηματικό τριήμερο. Γι' αυτό λοιπόν. Εγγραφείτε στην Γκολμπέτ. Αν δεν είστε εγγεγραμμένοι, μπορείτε να κάνετε τη βόλτα σας. Να δείτε τις υψηλές αποδόσεις που υπάρχουν. Τις μηδενικές γκανιώτες που δίνει καθημερινά σε κορυφαία αθλητικά γεγονότα. Αυτό, τι άλλο να πούμε. Θα πούμε ότι ο Γκολμπέτ μόλις δέχτηκε ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Mm-hmm. Πάρε με μόλις τελειώσει την εκπομπή να σου δώσω τα λεφτά. Ξεκάθαρα πράγματα. Δηλαδή ο άνθρωπος τώρα αυτός είναι για αποθέωση. Ναι. Ξεκάθαρος. Τίμιος, ναι. Ωραίος. Πώς να μην αποθεωθεί. Ξεκίνα. Έχεις. Όχι, όχι. Εντάξει. Εμείς λοιπόν θα πάμε. Τι λέγες, ο Φάκη. Τίποτα. Και στο Στέλιο Ποβέρια που μας ακούει φανατικά να δώσουμε πολλά χαιρετίσματα. Mm. Είναι πολύ φανατικός. Ακούει, λέει και την κανονική εκπομπή και μετά στο YouTube. Γιατί λέει ο Βασιλιάς περνάει και άλλα μηνύματα, πιο βαθύτατα. Έτσι. Μπράβο τον άνθρωπο που εστιάζει πάντα πίσω από αυτά που λέμε, από τα λεγόμενά μας. Εμείς δεν είμαστε για τα δέντρα, είμαστε για τα δάση. Δεν είμαστε για τον τοίχο, είμαστε για τους τοίχους από πίσω να βλέπουμε. Σοκαριστικό. Σοκαριστικό, πραγματικά ναι. Σοκαριστικό. Ωραία. Πάμε λοιπόν, εμείς θα σας χαιρετήσουμε. Ραντεβού την Δευτέρα. Καλό τριήμερο σε όλους. Ναι. Και επιστροφή εδώ. Γεμίστε το Λαπαντελέ. Γεμίστε τα τοπικά εστιατόρια της πόλης. Ξοδέψτε τα χρήματά σας στη Θεσσαλονίκη. Τα έχουν ανάγκη οι επιχειρηματίες. Τα σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά. Αύριο. Σήμερα όχι. Στη Θεσσαλονίκη. Όπως είναι αργία για όλους. Δεν είναι κανένα ανοιχτό. Κάτι χρειάζομαι το πώς μπορεί ίσως κάνω μινι μάρκετ. Πάνε στην επανομή. Φιλιά, να είστε καλά. Φιλιά κύριοι και κυρίες.